συνέντευξη για το repress.gr, Θόδωρος Ελευθεριάδης, συντονιστής εθνικών ομάδων, μικρών εθνικών ομάδων και προπονητής της K15 των εθνικών μας συγκροτημάτων. Θόδωρε, καλησπέρα πάρα πολλά. Καλησπέρα. Ξεκινάμε πάνω στο κομμάτι το δικό σου, εντάξει, καθαρά. Δομή του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Είναι ένα κομμάτι που έχεις ασχοληθεί, που νιώθεις, που καταλαβαίνεις, έχοντας περάσει από όλες τις βαθμίδες. Τι δεν έχουμε σαν ποδόσφαιρο και τι πρέπει να κάνουμε? Εντάξει, είναι δύο πράγματα σημαντικά από αυτά που όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούμε, είτε δουλεύαμε στις ΠΑΕ είτε δουλεύαμε στις εθνικές ομάδες. Το ένα είναι οι μικρές ηλικίες, ένα ενιαίο πλάνο προπόνησης μέχρι 12-13 χρονών και το άλλο είναι το πλάνο που ξεκινάει με τα elite παιδιά από 14-15 χρονών μέχρι και τις ΚΑΠΑ 20, που καταλήγει στο μόνιμο πρόβλημα της μη ύπραξης μιας ενδιάμεσης κατηγορίας μεταξύ των επαγγελματικών ομάδων και των ΚΑΠΑ 19. Δύο πράγματα διαφορετικά, που στα πρώτα έχει να κάνει με τις αεραστεχνικές ομάδες και στα δεύτερα έχει να κάνει με τις ΠΑΕ. Αυτό το περιβόητο κομμάτι της μετάβασης από τα τμήματα υποδομής, όπως τα λέμε εμείς στις ομάδες, στον επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τι χρειάζεται? Έχει συζητηθεί αρκετά το μοντέλο των β' ομάδων και η παρουσία τους στο πρωτάθλημα. Μπορεί να σταθεί αυτό? Υπάρχουν λόγοι που μας κρατούν έξω από αυτό? Υπάρχει κάποιο άλλο μοντέλο που θα μπορούσε να μας βοηθήσει ως χώρα, ως ποδοσφαιριστές, να τους βοηθήσει για να καλυφθεί αυτό το κενό που ανέφερες? Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός, πιθανόν σε καλύτερες εποχές και ο Παναθηναϊκός με τον Ατρόμητο και την ΑΕΚ, μπορούσαν να έχουν μια τέτοια ομάδα. Ούτε υπάρχει θέληση, πιστεύω 100%, γιατί εγώ πέρασα και από τις ομάδες αυτές, να υπάρξει αυτή η κατηγορία. Και σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει πανελλαδικά από όλες τις ΠΑΕ. Είναι ένα δεδομένο, είναι ψευδές όταν λέμε ότι δεν υπάρχει καν σαν θέμα συζήτησης. Υπάρχει σαν θέμα συζήτησης να μπορεί μια ΠΑΕ που είναι υγιής οικονομικά, όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, να μπορούν να έχουν μια δεύτερη ομάδα σε μια άλλη κατηγορία. Αυτό είναι το νομοθετικό πλαίσιο που πιθανόν πρέπει να κοιτάξουμε για να δώσουμε την ευκαιρία σε όσες ομάδες μπορούν να έχουν μια δεύτερη ομάδα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι στο εξωτερικό, επειδή υπάρχει άλλου είδους επαγγελματικό ποδόσφαιρο και επενδύσεις, υπάρχουν ή οι Under 23 ή η δυνατότητα οι δεύτερες ομάδες να βρίσκονται σε μια κατηγορία Football League και να, μέχρι εκεί δηλαδή να μπορούν. Οπότε υπάρχουν και πολλά παιδιά, το οποίο δεν υπάρχει εδώ, δεν υφίσταται αυτός ο λόγος. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένα σχεδιασμός των ΠΑΕ, τα παιδιά αυτά να χωριστούν σε δύο κατηγορίες παιδιών, αυτά που μπορούν να μείνουν στην πρώτη ομάδα για 2-3 χρόνια να τα στηρίξει η ΠΑΕ και τα άλλα πρέπει να πάνε σε υγιές περιβάλλον δανεικοί, στη Super League κυρίως κατά τη γνώμη μου, και να μπορέσουν στα δύο χρόνια αυτά από 19 μέχρι 21 να μπορέσουν να σταθούν σε ένα επίπεδο 21 χρονών των ομάδων που λέμε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού, ΑΕΚ κτλ. Η απόσταση ακαδημίας άντρα 19 με την απόσταση με την πρώτη ομάδα δεν είναι κάπως μεγάλη για να απαιτούμε από αυτά τα παιδιά άμεση προσαρμογή? Και πόσο δύσκολο είναι όταν κάνει πρωταθλητισμό μια ομάδα να εμπιστευτεί αυτά τα παιδιά? Η απόσταση μπορεί να είναι 100 μέτρα, μπορεί να είναι και 100 χιλιόμετρα. Εάν υπάρξει θέληση και διάθεση από την ΠΑΕ, που σημαίνει κατεύθυνση προς τον προπονητή, μπορεί να γίνει 100 μέτρα. Μπορεί να μην γίνει σε ένα χρόνο, αλλά για ποδοσφαιριστές τύπου 2.000 γεννηθέντων του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, ή 98 του Ολυμπιακού, για παράδειγμα, Ρέτσου Νικολάου, αυτή η απόσταση σμικραίνει γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει πλάνο, διάθεση, εντολές να εκμεταλλευτούμε έστω 1, 2, 3 παιδιά από αυτά. Ο προπονητής μιας πρώτης ομάδας που πιέζεται για πρωταθλητισμό έχει το δικό του στόχο. Απαιτεί μια διοίκηση να πάρει ένα πρωτάθλημα. Άρα είναι θέμα της διοίκησης καθαρά να πιέσει τον προπονητή ή να επιβάλλει στον προπονητή το να αναδείξει κάποια παιδιά, έτσι δεν είναι? Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία, σαφής στόχος από την αρχή της χρονιάς πάνω στο κομμάτι αυτό. Είναι δύσκολο, αν μιλάμε για εδώ τη Θεσσαλονίκη, είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί όταν μια ομάδα πάει να πάρει πρωτάθλημα μετά από 35 χρόνια, είναι ακόμα πιο σε δεύτερο πλάνο το να παίξει ένα παιδί. Σίγουρα όμως η δυναμική που είχε αυτή η ομάδα χωρούσε να έχει και, ας πούμε, κάποιον χρόνο για κάποια από τα παιδιά. Παλιότερα εγώ το είδα στον Ολυμπιακό,
σε ένα πρωτάθλημα που πήρε ο Ολυμπιακός, κατάφερε και έβαλε 18,5 χρονών τον Ρέτσο μέσα. Υπήρχε πολύ μεγάλη επιθυμία από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τον προπονητή, τον κύριο Μπέντο. Και τώρα όμως, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο σωστό δρόμο. Ότι σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία, διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων και να υπάρχει μια απόφαση που μέσα σε ένα τριετές πλάνο να περάσουν κάποια παιδιά. Η δουλειά είναι καλή που γίνεται, σίγουρα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για ακαδημίες τύπου Άγιαξ, γιατί θέλω να το πω αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό, μιλάμε για μπάτζετ 10 και 11 εκατομμυρίων το χρόνο επί 15-20 χρόνια. Δηλαδή υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά στον τρόπο λειτουργίας και ανέλυξης των παιδιών. Είναι για αυτούς τρόπος ζωής. Δηλαδή είναι ένα εργοστάσιο που σίγουρα είναι πιο εύκολο να παιδί 19 χρονών του Άγιαξ να παίξει στην πρώτη ομάδα του Άγιαξ. Υπάρχει ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία στην εθνική ομάδα από τα τμήματα υποδομής, έτσι ώστε να αρχίσει να βγαίνει ένα μοτίβο ποδοσφαιριστών? Νομίζω ότι επί κυρίου Σάντος αποτυπώθηκε μια προσπάθεια για ένα πλάνο, μια ταυτότητα. Τώρα εδώ και ένα χρόνο έχουμε ξαναξεκινήσει την Ομοσπονδία που είμαι εγώ ένα τέτοιο εγχείρημα, βάζοντας μπροστά και τους legends, πιο μπροστά τον κύριο Βρίζα, τώρα τον κύριο Μπασινά. Έχουμε προπονητές ομοσπονδιακούς που ήταν legends. Προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η ταυτότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάνω σε αυτή γίνονται κάποιες εκδόσεις τώρα, ηλεκτρονικές, έντυπες, έχουν μοιραστεί σε ΠΑΕΣ, στις ενώσεις. Ξεκινάει μια προσπάθεια, η οποία είναι ακόμα στην αρχή, για να υπάρξει ένας διάλογος γύρω από αυτό, να το αποτυπώσουμε και σε μορφή προπόνησης και να υπάρξει μια συνεργασία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι στις ακαδημίες. Στις ακαδημίες νομίζω έχει βελτιωθεί η δουλειά πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα υπάρχουν οι εγγενείς αδυναμίες στην Ελλάδα, όπου ο προπονητής της K15 με τον K17 μπορεί να μην μιλάνε, ο προπονητής της K20 με τον προπονητή της ανδρών μπορεί να μην μιλάνε. Αυτά για μένα είναι παιδικές ασθένειες, είναι έλλειψη σεβασμού απέναντι στον εργοδότη. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των τιμάτων αυτών της Super League, 15-17-19, και να χαραχτεί μια ενιαία αγωνιστική φιλοσοφία. Υπάρχουν ομάδες και ακαδημίες που έχουν κάνει αρκετά πράγματα. Δηλαδή, άμα κοιτάξεις τα 10 χρόνια αυτά τον ΠΑΟΚ ή τον Ολυμπιακό, θα καταλάβεις ότι υπάρχει ένα πάσο τελικού στη Super League, βλέπεις τα παιχνίδια, βλέπεις ότι κάθε ομάδα έχει μια αγωνιστική φιλοσοφία. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης πάνω σε αυτό. Μιλάμε για ταυτότητα ποδοσφαιρική. Μιλάμε για μια χώρα που καλείται να αποφασίσει τι της ταιριάζει ουσιαστικά, αν κατάλαβα από αυτά που λες. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να υπάρχει και ένα συγκεκριμένο μοντέλο προπονητών. Η εκπαίδευση των προπονητών εδώ στην Ελλάδα είναι αυτή που πρέπει? Υπάρχει υποδομή για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα επίπεδο για τους προπονητές? Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έφτασε μέσω του 2004 μετά σε μια υψηλή θέση στο ranking και όλο αυτό λογικά θα έπρεπε να μας βοηθήσει για να βελτιωθούμε σε όλα τα κομμάτια. Σίγουρα γίνανε βήματα. Οι Έλληνες προπονητές νομίζω ότι έχουν βελτιωθεί και εγώ πιστεύω πάρα πολύ, παρόλο που δεν δουλεύω σε ΠΑΕ, αλλά σε ακαδημίες ΠΑΕ. Γνωρίζω όμως πολλούς προπονητές όπως τον Μαρίνο τον Ζουμίδη, τον Γιώργο τον Δόνη, δεν θέλω να πω τώρα αν ξεχάσω κάποια ονόματα, τον κύριο Πετράκη, τον κύριο Χάβο, να συγγνώμη μας ξεχνάω κάποιους άλλους, και τον Ιβάν τον Γιωβάνοβιτς που συνεργάστηκα μαζί του, τον Σάβα, τον Κοφίδη τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν προπονητές Έλληνες οι οποίοι έχουν δυνατότητες. Οι σχολές εκπαίδευσης που ζω τώρα μέσα από την ΕΠΟ, ξέρω ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες από τον τομέα των προπονητών για να βελτιωθούν όλα αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε παράδειγμα τώρα, δηλαδή ότι είμαστε στο καλύτερο σημείο, έτσι. Αλλά σίγουρα βήματα γίνονται και ζω από μέσα από την ΕΠΟ ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε την εικόνα των προπονητών. Ένα σημαντικό όμως πράγμα πιστεύω είναι η έξωθεν εικόνα μας. Ότι δηλαδή ενώ υπάρχουν τα περίφημα λόμπι προπονητών Πορτογάλων, Ιταλών, Σέρβων που βρίσκουν δουλειά στο εξωτερικό, εμείς αυτό ακόμα δεν το έχουμε έτσι δυναμώσει και νομίζω ότι πρέπει να το δυναμώσουμε και εμείς ως προπονητές ακαδημιών να ενωθούμε και οι προπονητές των μεγάλων ομάδων της Super League. Είναι εύκολο για Έλληνα προπονητή σε ένα ποδόσφαιρο παραγόντων, κακά τα ψέματα, γιατί αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, να αναδείξει ένα project και να το ολοκληρώσει? Διαχρονικά κάποια παραδείγματα είχαμε. Είναι πολύ δύσκολο το ελληνικό ποδόσφαιρο για όλους μας. Μην νομίζετε ότι μόνο στις πρώτες ομάδες, αλλά και στις ακαδημίες που έχουμε και τα μέσα μερικές φορές για να δουλέψουμε στις καλύτερες ακαδημίες, υπάρχει γενικά ένα κλίμα τέτοιο έτσι τεταμένο που το ποδόσφαιρο έχει σε δεύτερη μοίρα. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες προπονητές έχουν πραγματικά μεγάλη αξία, γιατί
δεν μπορεί να συγκριθούν οι προϋποθέσεις που έχει ένας προπονητής ακαδημιών ή ένας προπονητής Super League στο εξωτερικό με τις προϋποθέσεις που έχει αυτό, ακριβώς γι' αυτό, επειδή είναι το ποδόσφαιρο στο δεύτερο πλάνο. Πάνω στο κομμάτι της ανάλυσης δεδομένων, το οποίο το βλέπουμε, συνδυάμε, το γνωρίζουμε σε επαγγελματικό επίπεδο. Στο κομμάτι των ακαδημιών υπάρχει, βοηθάει, έχει μπει? Είναι ένα καινούριο project αυτό. Εγώ προσωπικά έχω πολύ έτσι τρέλα με αυτό το πράγμα και κοίταξα και στον ΠΑΟΚ αλλά και στον Ολυμπιακό κυρίως να το αναπτύξουμε αυτό, το τμήμα ανάλυσης. Βέβαια, στο εξωτερικό πάλι θα πούμε ότι υπάρχουν ειδικοί τομείς πάνω στο κομμάτι αυτό και εδώ όμως έχει αναπτυχθεί. Πιστεύω ότι είναι την επόμενη δεκαετία ένας καινούργιος τομέας που πολλά παιδιά, γυμναστές ή προπονητές μπορούν να βρουν δουλειά πάνω σε αυτό. Εμείς έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα του Αντώνη του Λεμονάκη που είναι στην Everton τώρα, που είναι το πιο τρανό μας παράδειγμα ανθρώπου που κατάφερε και εξελίχθηκε. Υπάρχουν και στα πανεπιστήμια μέσα και Ινστιτούτα που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Θα παρότρινα πολλά παιδιά να ασχοληθούν γιατί έχει και μεγάλη αξία στην βελτίωση των ποδοσφαιριστών. Μιλάμε για ανάλυση τώρα, εντάξει. Πόσο σημαντική είναι πλέον στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο στις ακαδημίες? Είναι πλέον η δουλειά του προπονητή πιο εύκολη? Ναι, είναι πιο εύκολη. Ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία κατά πόσο οι παράμετροι του αγωνιστικού τον βοηθούν ή θα επηρεάζει τις επιλογές του για την Κυριακή. Υπάρχουν προπονητές που πάρα πολύ ασχολούνται με την ανάλυση και άλλοι που θέλουν λιγότερο. Εγώ θεωρώ ότι πολλή θεωρία βλάπτει πάντα. Υπάρχουν 4-5 τομείς όπως η αθλητική ψυχολογία, η ανάλυση, η performance που βοηθούν σε αυτό το κομμάτι. Οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται με τον καλύτερο βαθμό στον προπονητή και αυτός πρέπει να μπορεί να παίρνει το απόσταγμα από αυτές και να καταλήγει κάπου. Σίγουρα όμως στο υψηλό επίπεδο το κομμάτι το πώς παίζει ο αντίπαλος και το πώς παίζουμε εμείς είναι μια ικανότητα του προπονητή που είναι πολύ σημαντική. Όλα είναι μετρήσιμα. Αυτό που είχε πει στην πρόσφατη συνέντευξη που πήραμε στο Μαρίνο Ζουνίδη είναι ότι αυτό που δεν μετράς είναι την ψυχή και το μυαλό. Δεν μπορείς να το μετρήσεις. Θυμάμαι όταν ήσουν στον ΠΑΟΚ που έπαιρνες τα παιδιά μικρά και τα πήγαινες σε φεστιβάλ κινηματογράφου, τα πήγαινες σε πράγματα άσχετα με το ποδόσφαιρο. Τελικά, μέσα από τις ακαδημίες είναι και μια ευκαιρία να δημιουργήσεις έναν άνθρωπο πιο... όχι το ποιοτικό, να μην το πω ποιοτικό, έναν καλύτερο άνθρωπο που θα τον βοηθήσει και στη διάρκεια να γίνει καλύτερος επαγγελματίας. Από το 1995 που είμαι σε εργαστικές ακαδημίες, πηγαίνουμε στα σινεμά, στα θέατρα και στα βουνά για να κάνουμε κάποια παράλληλες δραστηριότητες. Και δεν τις σταμάτησα ποτέ και πάντα έχουν πολύ έτσι μεγάλη αξία και περνάμε και καλά. Το εκπαιδευτικό κομμάτι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δείχνει η ιστορία ότι τα παιδιά τα οποία είχαν ένα πνευματικό υπόβαθρο είτε από την οικογένεια είτε από τους δασκάλους βοηθήθηκαν περισσότερο. Υπάρχουν παραδείγματα συγκεκριμένα παιδιών με πολύ μεγάλο ταλέντο που φτάσανε μέχρι και εθνικές ομάδες και λόγω του υπόβαθρου αυτού της εκπαίδευσης γονέων και προπονητών δεν τα καταφέρανε. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα είναι ότι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία ότι παιδιά που ήταν ανυπηρέαστα από το οικογενειακό περιβάλλον φτάσανε πολύ, πολύ πιο εύκολα σε υψηλό επίπεδο. Έχουμε το παράδειγμα του Πέλκα και του Κουλούρη εδώ. Έχουμε και στην Αθήνα παραδείγματα παιδιών όπως του Παναγιώτη του Ρέτσου ή του Θανάση του Ανδρούτσου που έζησα εγώ παιδιά πιο φρέσκα μιλάμε τώρα αλλά και παλιότερα. Με τον Σταφυλίδη, εδώ πέρα που ήταν η Φουρνιά Κάτσε, που ήταν παιδιά που δεν είχαν πίεση από τους γονείς τους και καταφέραν και φτάσανε ψηλά. Το λες αυτό έχοντας προφανώς κακή αίσθηση, κακή εντύπωση για τη συμπεριφορά του Έλληνα γονέα. Ναι, γιατί ο Έλληνας γονέας νομίζει ότι είναι ρομπότ το παιδί και ότι άμα του δώσει 20 ώρες παραπάνω προπόνηση, παράδειγμα ατομική, είναι σίγουρο ότι οι 10 πάσεις θα γίνουν 15 στο παιχνίδι. Εκεί λοιπόν είναι και αυτά που σας είπε ο κύριος Ουζουνίδης, μου είπατε, ότι δηλαδή μετράνε και άλλα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Μετράει και η ψυχή, μετράει πόσο αποτελεσματικό είναι ένα παιδί. Δεν είναι μόνο να κάνω προπόνηση και μόνο να φορτώσω το παιδί με την πίεση ότι θα παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι και το drop out. Δηλαδή ότι τα παιδιά 16 χρόνια 17 σταματάνε το ποδόσφαιρο. Αφού δεν παίξανε στις μεγάλες ομάδες, σταματάνε το ποδόσφαιρο. Έχει παρατηρηθεί αυτό. Δεν δέχονται να πάνε σε ένα επίπεδο πιο κάτω από αυτό που φανταζόντουσαν. Σαν να μην αγαπάνε το άθλημα.
Ναι, ο στόχος μας είναι να αγαπάνε το άθλημα. Γι' αυτό κάνουμε και όλα αυτά τα παράλληλα. Και υπάρχουν πολλοί προπονητές που πραγματικά φροντίζουν γι' αυτό, ότι η προπόνηση πρέπει να έχει και την αποκατάσταση μέσα κάθε μέρα. Είτε πνευματική είτε σωματική. Για να μπορούν τα παιδιά, για να μην ξεκινάνε τα παιδιά από 6 χρόνια, 7 χρονών, μια ιδιαίτερα έντονη έτσι, ποδοσφαιρική φιλοσοφία, ας πούμε, για να φτάσουμε σε ένα σημείο να μπορούν να συνεχίσουν σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ποιοι παίκτες, ανεξάρτητα το πώς εξελίχθηκαν, όταν τους έβλεπες μικρούς, πίστευες ότι μπορεί να είναι top ταλέντα σε όλη σου την καριέρα? Ποιοι είναι αυτοί οι 5-10 που σου κάνανε τη μεγαλύτερη αίσθηση? Θα πω ποιον δεν πίστευα. Πίστευα σίγουρα τον Ευθύμη, τον Κουλούρη, ότι θα γίνει, αλλά που ήταν σκόρερ από 13 χρονών που ήρθε. Αλλά λόγω των φυσικών του έτσι, αυτών που έβλεπα, έλεγα ότι ίσως δεν θα τον βοηθούσε η ταχύτητά του, ας πούμε, να φτάσει. Κι όμως ο Ευθύμης, μέσα από τη σοβαρότητα και την προπόνηση, αυτό το μόνο μικρό μειονέκτημα που είχε, το καθάρισε. Και αυτό και έφτασε στο σημείο τώρα να είναι βασικός φόρος στην εθνική ομάδα. Τώρα, πολλές προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε. Σε ηλικία 15-16 χρονών κάνουμε τις πρώτες προβλέψεις και πολλές φορές πέφτουμε έξω. Θα έλεγα ότι τον Γκάτσε από μικρό τον πίστευα. Το Σταφυλίδη τον πίστευα. Επίσης στον Ολυμπιακό θα πω παιδιά που τώρα είναι, ας πούμε, ο Ρέτσος, ο Νικολάου, αυτά τα παιδιά που έζησα εγώ, και αυτούς, τον Ανδρούτσο, τους πίστευα ότι θα παίξουν και αυτοί σε υψηλό επίπεδο. Βλέπεις και τα ψυχικά χαρακτηριστικά. Έβλεψε τους Σταφυλίδες 15-16 χρόνια, έπαιζε στην ΚΑΠΑ 19 και ανταποκρινότανε. Έλεγες ότι θα τα καταφέρει αυτό το παιδί. Εντάξει, τώρα να μην έβλεψε το Φορτούνι αυτή την ποιότητα που είχε τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο 16 χρόνια ή τον Σοκράτη τον Μασταθόπουλο, σίγουρα φαινόταν ότι θα παίξουν στο υψηλό επίπεδο αυτό. Η διαχείριση των προσωπικότητων των παιδιών από τότε που ξεκίνησε μέχρι τώρα, που έχει μπει το διαδίκτυο πολύ διαφορετικά και τα social media, είναι κομμάτι διαχείρισης ακόμα και του προπονητή αυτό? Δηλαδή όλο αυτό το ο νέος τάδε που υπήρχε σε έναν βαθμό, αλλά τώρα η παρουσία του στον χώρο είναι πολύ μεγαλύτερη μέσω του διαδικτύου. Και για να συμπληρώσω εγώ και το κομμάτι των εκπροσώπων παιχτών που έχουν πάει σε πολύ μικρότερες ηλικίες πλέον και προσπαθούν να επηρεάσουν και να πάρουν παίκτες. Ναι, είχαμε πρόσφατα ένα παράδειγμα ενός ποδοσφαιριστή, παράδειγμα, στην εθνική ομάδα, που η συμπεριφορά του ήταν μικρός, έτσι, δεν το συζητάνε εκπαιδευτικά, ας πούμε, ότι η συμπεριφορά ήταν, δεν ήταν αυτή η πρέπουσα για ένα παιδί, ας πούμε, 15-16 χρόνια. Και συζητώντας με τον ατζέντη του, μας είπε και μία και δύο και τρεις φορές κάνουμε προσπάθεια και τον δουλεύουμε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή και εγώ δεν άντεξα και του λέω, οκ, κάνετε προσπάθεια, αλλά το παιδί είναι στους 20 ο 20. Δηλαδή, τι προσπάθεια κάνεις, αφού είναι ο χειρότερος όλων. Δηλαδή, προσπαθείς να φτιάξεις ένα παιδί και το έχεις στο νούμερο 20, ένα αυθεντικό ταλέντο. Άρα, λοιπόν, η πραγματικότητα διαφέρει από αυτό που πιστεύει ο γονέας, ο μάνατζερ, έτσι. Η αλήθεια φαίνεται, είναι καθαρή. Στον αγώνα μέσα ένα παιδί που δεν είναι επηρεασμένο από αυτά τα πράγματα, μπορούμε να το καταλάβουμε. Στα αποδυτήρια μπορούμε να το καταλάβουμε. Μιλώντας όχι για το διαδίκτυο, μιλώντας για την επίδραση που έχει από το περιβάλλον. Σίγουρα όμως το διαδίκτυο είναι η νέα μάστιγα. Υπάρχουν πολιτικές, αποσύρουν τα παιδιά τα τηλέφωνα πριν εμφανιστούν στη συγκέντρωση, παράδειγμα, μπορεί για ολόκληρη μέρα να μην έχουν. Μιλάμε στα παιδιά, παρουσιάσεις, οι ψυχολόγοι, οι δάσκαλοι, οι προπονητές, δείχνουμε πόσο άσχημα προσπαθούμε να ελέγξουμε τα βραδινά τους στα δωμάτια, να είναι όσο περιορισμένα. Από εκεί και πέρα είναι και το κομμάτι πώς διαχειρίζονται αυτοί μετά τις δηλώσεις τους. Υπάρχει ένα ειδικό κομμάτι σε αυτό, γιατί έχουν καταστραφεί καριέρες ήδη και στην Ελλάδα 2-3 παιδιών από αυτό. Αλλά και είναι ότι επηρεάζονται. Δηλαδή βγαίνει μια δοκιμή παιδιού στη Μίλαν και το παιδί πιστεύει πραγματικά ότι πήγε δοκιμάστηκε στη Μίλαν και ότι όχι ο πατέρας του έδωσε 3 χιλιάρικα για να πάει να κάνει μια απλή δοκιμή με άλλα 30 παιδιά. Οπότε η αλήθεια που είναι ότι είναι η δεύτερη από την πρώτη που είναι η πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλη. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Εκεί που είμαστε, είμαστε καυστικοί. Μπορούμε να μιλήσουμε για τα project που υπάρχουν στην Εθνική, αυτά τα οποία τρέχετε τώρα στο δικό σας επίπεδο? Ναι, το βασικό πρόγραμμα είναι το Μπάλα Παντού, το οποίο με τη διοίκηση του καινούργια της ΕΠΟ του κ. Γραμμένου ξεκίνησε. Έχει διάφορους τομείς, γύρω από τους προπονητές, γύρω από τα grassroots, τις γυναίκες. Παρουσιάζεται μια μεγάλη ανάπτυξη στις γυναίκες. Και είναι καθαρό αυτό από την UEFA, μας το λένε και είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό. Και μετά είναι το πλάνο των εθνικών ομάδων, όπου το πιο βασικό είναι ότι ξαναφτιάξαμε την ΚΑΠΑ 15 που υπήρχε το 12 με 14
και ενισχύσαμε λίγο το θεσμό των μεικτών ομάδων. Η σύνδεση δηλαδή πλέον μεικτές και K15 είναι σημαντική. Οπότε έχουμε ήδη μια εθνική των παιδιών των 2004, ας πούμε, φέτος, που τα φιλτράρουμε από πιο μπροστά, τα βάζουμε στη φιλοσοφία και στην ταυτότητα που λέγαμε προηγουμένως, ώστε όταν πάνε στη 16 και στη 17 να μην αρχίζει ο προπονητής ομοσπονδιακός από την αρχή. Βλέπουμε τους χαρακτήρες τους, την ποιότητά τους, τα αγωνιστικά τους κριτήρια. Οπότε έχουμε ήδη ένα φίλτρο 45 παιδιών, 44 παιδιών, 4 για κάθε θέση στην K15 που τα έχουμε τεστάρει. Αναφέρθηκε στις γυναίκες, είναι ένα στατιστικό που και εγώ το παρατήρησα στα δικά μας τα ΜΜΕ. Ότι είναι πλέον πολύ πιο ενεργές σε θέματα ποδοσφαιρικά. Το έχουμε δει στην Ευρώπη, το έχουμε δει όπου και αν έχουμε ταξιδέψει. Στην Ελλάδα υπήρχε μια απόσταση της γυναίκας από το ποδόσφαιρο. Πλέον αυτό αλλάζει και αποτυπώνεται τουλάχιστον στα ΜΜΕ. Στο ενδιαφέρον που υπάρχει στα πρωταθλήματα, στην ποιότητα του πρωταθλήματος του γυναικείου, παρατηρείται κάποια βελτίωση? Υπάρχουν περισσότερα κορίτσια που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, το πρώτο είναι το επικοινωνιακό, που έχει γίνει μια μάχη, ένας αγώνας, και για τον οποίο πιστεύω ότι δικαιώνεται η Ομοσπονδία τώρα και όσοι γενικά αγαπάνε το γυναικείο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν είμαι ο λάτρης του γυναικείου ποδοσφαίρου, αλλά είμαι σίγουρα φαν και υπέρ του να υπάρχει το γυναικείο ποδόσφαιρο και στην Ελλάδα. Το άλλο είναι το ουσιαστικό κομμάτι που είναι το πιο δύσκολο. Γίνονται αγώνες, έχουν αναπτυχθεί, είναι πιο πολλές οι ομάδες, αυτό είναι καταμετρημένο στοιχείο. Ξεκινάμε από αυτό και είναι πιο πολλά τα παιδάκια, τα κοριτσάκια που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, αλλά εντάξει, okay, η ουσία θέλει πάρα πολύ δουλειά για να φτάσει σε ένα επίπεδο όπως είναι των αγοριών, ας πούμε, και των ανδρικών ποδοσφαιρών.